Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το φθινόπωρο του 2014 είχε γίνει αντιληπτό ότι το πρόγραμμα δεν τελειώνει. Ότι το πρόγραμμα δεν έβγαινε. Το βλέπω και στο ύφος σας, ότι συμφωνείτε κατά βάθος. Αντιλαμβανόμενοι αυτή την πραγματικότητα, είδατε ότι δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθείτε στις δυσκολίες, στις καταστάσεις που είχατε ήδη οδηγήσει την οικονομία και έτσι, πηγαίνοντας για τις εκλογές, φροντίσατε προηγούμενα να μην υπάρχει συμφωνία. Ενώ κάνετε τα πάντα για να ναρκοθετήσετε το περιβάλλον, την κατάσταση στην οικονομία αμέσως μετά τις εκλογές, μια και είχατε συνειδητοποιήσει ότι θα τις χάνατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με όλες τις αφηγήσεις σας περί success story, περί της πιθανότητας να βγαίναμε στις αγορές την άνοιξη που μας πέρασε, περί μιας πετυχημένης πολιτικής, περί θυσιών οι οποίες γίνανε και πιάσαν τόπο. Τίποτα από όλα αυτά. Και το γνωρίζετε πολύ καλά. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Γι' αυτό με ανακούφιση είδατε ότι δεν συγκεντρωθήκανε οι ψήφοι για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και οδηγηθήκαμε στις εκλογές. Ήτανε μια ιδιότυπη απόδραση. Απόδραση από τις ευθύνες σας, απόδραση από μια κατάσταση η οποία ήταν εφιαλτική για την κοινωνία και την οικονομία. Η συμφωνία που διαμορφώθηκε αμέσως μετά το 7μηνο, τον Αύγουστο, ήταν επιβεβλημένη από τα πράγματα. Ήταν μια συμφωνία επιβεβλημένη από τους συσχετισμούς. Η συμφωνία όμως αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες δύο. Διαφέρει διότι πέτυχε να μην εμπεριέχει εφιαλτικά ηφαισιογόνα πρωτογενή ελλείμματα. Η συμφωνία αυτή προώθησε και έκανε πράξη την υπόθεση της ανακεφαλαιοποίησης και κυρίως μιας ανακεφαλαιοποίησης η οποία χαρακτηρίζεται από μια ριζοσπαστική προσέγγιση στο θέμα των τραπεζών. Γιατί? Γιατί απαντάει στον πυρήνα του προβλήματος, που είναι τα κόκκινα δάνεια. Προσέξτε να δείτε. Λέτε, χωρίς παλιπιστικό τρόπο, ότι η δικιά σας πολιτική, απευθυνόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησε στην ανάγκη της εκ νέου ανακεφαλαιοποίησης. Μα είναι αλήθεια? Τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια είναι αποτέλεσμα των 7 μήνων διακυβέρνησης, μηνών διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι το αποτύπωμα της πολιτικής σας. Μιας πολιτικής που χαρακτηριζόταν από σχέσεις διαπλοκής, μιας πολιτικής που έδινε χωρίς όρους και προϋποθέσεις δάνεια σε συγκεκριμένα διαπλεκόμενα συμφέροντα, μιας πολιτικής που οδήγησε στην αναξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος. Και βεβαίως συνέβαλε σε αυτή την αναξιοπιστία, στην οριακή κατάσταση που είχαν φτάσει τα πράγματα, όλη αυτή η προπαγάνδα που ξεκίνησε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, τον στο καφενείο αυτής εδώ της Βουλής, καλούσε τους Έλληνες να βγάλουν τα χρήματά τους έξω. Ακολούθησε μετά η κυρία Βούλτεψη ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και διάφορα άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη σας. Η συμφωνία αυτή που υπογράψαμε εμείς τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, Αύγουστο, είχε και ένα άλλο ζήτημα. Έβαλε επιτάπητος μια διαφορετική προσέγγιση για το θέμα του χρέους. Κάτι το οποίο δεν διανοηθήκατε ποτέ να το κάνετε. Κάτι που, όπως θυμάστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια της διακυβέρνησής σας το ξορκίζατε, λέγοντας ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Αλήθεια, είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος? Το ισχυρίζεστε ακόμα? Αλήθεια, στην κουβέντα που θα αρχίσει τώρα, που όπου ο καθένας θα αναγκαστεί να πάρει θέση, εσείς τι θα πείτε? Θα υπερασπιστείτε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα προσπαθήσει να πετύχει μια αναδιάρθρωση, η οποία θα ελαφρύνει σημαντικά το ελληνικό χρέος? Είναι κάτι το οποίο οφείλετε να το απαντήσετε. Ταυτόχρονα, η συμφωνία του προηγούμενου Αυγούστου οριοθέτησε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, βάζοντάς το στο πλαίσιο των ήδη δρομολογημένων, των 9 γνωστών ιδιωτικοποιήσεων και κάνοντας μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου, βάζοντας τους όρους για τη δημιουργία ενός νέου ταμείου. Μέσα από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα πρέπει κανείς να προσεγγίσει και τον προϋπολογισμό που συζητάμε σήμερα. Ένας προϋπολογισμός δύσκολος, ένας προϋπολογισμός που θέτει σαν προτεραιότητα το θέμα της δημοσιονομικής σταθεροποίησης με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Να το επαναλάβω. Με την όσο δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία. Θα πρέπει να το ακούτε, διότι τέτοια δεν υπήρχε ούτε δράμη στην πολιτική επί των ημερών σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βάζει ένα φρένο στον κατήφορο.
και διαμορφώνει αργά και βασανιστικά τους όρους για ένα άλλο τοπίο. Ήδη έχει φανεί από την προσέγγιση, από τις εκτιμήσεις που γίνονται για την ελληνική οικονομία για το 16 ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και όποιος λίγο σταθεί απ' έξω, θα δει τα πράγματα με όρους κάπως πιο μακροσκοπικούς. Θα διαπιστώσει ότι η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει το ζήτημα, το στίχημα της αξιοπιστίας της και να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα από την άνοιξη του επόμενου έτους. Ταυτόχρονα, η συμφωνία που υπογράψαμε τον προηγούμενο Αύγουστο είχε και ορισμένα διλήμματα, είχε ορισμένα ανοιχτά στοιχήματα, κάτι που δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση σε αυτά που είχατε υπογράψει εσείς. Εσείς ακολουθήσατε με ευλάβεια ένα πρόγραμμα που σας επιβλήθηκε και δεν διανοηθήκατε στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης να αφήσετε κάποια πράγματα ανοιχτά. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι ο ΑΔΜΙΕ. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, μια και σχετίζεται με ζητήματα της ευθύνης του Υπουργείου Ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη συμφωνία του Αυγούστου, όσον αφορά το ζήτημα των δικτύων υψηλής τάσης, τον ΑΔΜΙΕ δηλαδή, υπήρχε μια προσέγγιση στη συμφωνία όπου έλεγε ή θα προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση ή θα μας παρουσιάσετε ένα αναλλακτικό ισοδύναμο μέτρο. Το ισοδύναμο μέτρο δεν έχει να κάνει με χρήματα τα οποία θα βρίσκαμε πουλώντας ή βάζοντας μέτρα κάποια άλλα τα οποία θα ισοδυναμούσαν με αυτά που θα κερδίζαμε αν πουλούσαμε τον ΑΔΜΙΕ. Μιλάμε για ένα θεσμικό ισοδύναμο που σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Πάνω σε αυτό το ζήτημα, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες, συζητώντας με τους θεσμούς, ξεκαθαρίσαμε ότι δεν τίθεται για την κυβέρνηση το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Και έχει γίνει αποδεκτό. Σήμερα λοιπόν συζητάμε και μπαίνουμε αυτή τη βδομάδα στην πιο κρίσιμη βδομάδα για να δούμε τελικά αν θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας. Συζητάμε στην διαμόρφωση στη βάση μιας εναλλακτικής προσέγγισης που βεβαίως θα αποσυσχετίζει τα δίκτυα υψηλής τάσης από την ιδιοκτησία της ΔΕΗ, αλλά που θα παραμένουν αυτά κάτω από δημόσιο έλεγχο. Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα και παρακαλώ τους συναδέλφους από τη Νέα Δημοκρατία που θα μιλήσουν να μας πούνε εάν αυτή την κρίσιμη εβδομάδα που η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει την μάχη για να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δικτύων υψηλής τάσης. Θα πάρετε θέση τέτοια ώστε να βοηθάτε αυτή την προσπάθεια ή θα ξαναθυμηθείτε τις παλιές σας προτάσεις για την ιδιωτικοποίηση και τη μικρή ΔΕΗ. Αλήθεια, επιμένετε ακόμα σε αυτό? Θεωρείτε ότι αυτή τη βδομάδα που θα έρθουν οι εκπρόσωποι των θεσμών εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει αυτό πάνω στο τραπέζι? Πέστε μας, είναι πολύ κρίσιμο να ξέρουμε τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Εάν τελικά μπορεί ακόμα να πει κάτι. Γιατί ειλικρινά, αυτούς τους πρώτους μήνες της δεύτερης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να λέγεται από μεριά σας. Εμείς ξέρετε κάτι, όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, σας λέγαμε κάποια πράγματα. Είστε ακραία νεοφιλελεύθεροι. Δεν διαπραγματεύεστε. Δεν το κάνετε με όρους αξιοπρέπειας. Δεν κοιτάτε το θέμα των συμμαχιών. Δεν καταθέτε μια διαφορετική άποψη για την Ευρώπη. Αυτή η πολιτική σας ουσιαστικά αποδυναμώνει την ίδια της Ενωμένης Ευρώπης, την ίδια την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Τώρα τι λέτε? Από ποια πλευρά μας κάνετε κριτική? Από την πλευρά των επιχειρημάτων, όταν τη διάρκεια του δημοψηφίσματος λέγατε ναι, ναι σε νέα μέτρα? Από την πλευρά των επιχειρημάτων και των θέσεων που είχατε εσείς δεσμευτεί μέσα στο μεσοπρόθεσμο για τη συνέχιση της άγριας λιτότητας? Από τη μεριά των επιχειρημάτων που θέλανε πρωτογενή πλεονάσματα πολύ ψηλότερα από αυτά που κατορθώσαμε εμείς να προβλέπουμε για την ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες? Για όλα αυτά δεν έχετε πει τίποτα απολύτως. Παρά το μόνο που κάνετε είναι χωρίς πηξίδα, με κρίση ταυτότητας, με στρατηγική κρίση που διακρίνει σήμερα τον πολιτικό σας φορέα και αποτυπώνεται και στον τρόπο που γίνεται η συζήτηση και την ανάδειξη του νέου αρχηγού σας. Αλήθεια, αυτοί οι νέοι αρχηγοί, υποψήφοι αρχηγοί, δεν έχουν να καταθέσουν μια πολιτική πλατφόρμα? Είναι καλό για τη δημοκρατία να υπάρχουν κόμματα τα οποία να επιλέγουν τον αρχηγό τους πριν κάνουν συνέδριο? Και αν αυτός ο αρχηγός δεν μπορεί να εκφράσει την πολιτική πλατφόρμα που θα προκύψει από το συνέδριο που θα γίνει μετά, δεν είναι σχήμα οξύμορο? Βεβαίως, αυτά ίσως είναι ψηλά γράμματα για κόμματα τα οποία έχουν συνηθίσει να λειτουργούν με όρους καθαρά προοδοκεντρικούς και η έννοια της εσωκομματικής δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο έχουν πάρει διαζύγιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας συμβαίνουν ήδη πολλά και θα συμβούν. Είμαστε σε μια τέτοια ιστορική φάση
όπου αλλάζει συνολικά το διεθνές περιβάλλον. Η επιλογή μας να επανεκκινήσουμε το έργο του ΤΑΠ, του μεγάλου αυτού αγωγού, και ταυτόχρονα το έργο της διασύνδεσης προς τα βόρεια σύνορά μας με τον λεγόμενο Ελλομβουργαρικό αγωγό. Είναι επιλογές οι οποίες έρχονται να λειτουργήσουν θετικά στην υπόθεση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αλλά και της ανάπτυξής της. Προσέξτε όμως να δείτε. Εμείς παραλάβαμε μια συμφωνία, αυτή για τον ΤΑΠ, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μια συμφωνία που αν είμαστε εμείς τα πράγματα θα την κάναμε διαφορετικά. Παρόλα αυτά, μέσα από την διαπραγμάτευση που κάναμε το τελευταίο διάστημα, μετά τις τελευταίες εκλογές, καταφέραμε και κερδίσαμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να υπάρξει αποζημίωση για την δημόσια γη, δεν το προβλέπατε εσείς στη συμφωνία που είχατε κάνει. Να υπάρξει αποζημίωση από την εταιρεία για τη διέλευση από την δασική γη, δεν το προβλέπατε. Και να πετύχαμε επίσης τον διπλασιασμό των ποσών που θα δοθούν στη βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τους δήμους διέλευσης. Διότι αντιλαμβανόμαστε πράγματι ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχει ανάγκη σε αυτές τις περιοχές να υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Επιπλέον, θα ήθελα να σας πω, με ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, ότι χθες, σε μια πολύ κρίσιμη συζήτηση που έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατορθώσαμε και πήγαμε σε μια απόφαση που μειώνει έστω και λίγο, αλλά θεωρώ ότι έχει μια ιδιαίτερη σημαντική και συμβολική αξία, που μειώνει το ΕΤΜΕΑΡ για τα οικιακά τιμολόγια και για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι ένα πρώτο βήμα σε μια κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε και είναι ο προάγγελος της δυνατότητας να πάμε σε μια πιο μεγάλη μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας το 2016. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπαμε και πριν, ο προϋπολογισμός αυτός είναι επιβεβλημένος από την ίδια την πραγματικότητα. Εμείς θα πορευτούμε προσπαθώντας πάντοτε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη κοινωνική συνένεση, θα επιδιώκουμε τον διάλογο με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, δεν φλερτάρουμε με απόψεις οικουμενικών κυβερνήσεων που ουσιαστικά αποδυναμώνουν και νοθεύουν την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, πιστεύοντας ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά αυτός ο δρόμος με μια κυβέρνηση της αριστεράς στο πιδάλιο δημιουργεί αλγά αλλά σταθερά τους όρους απεμπλοκής από τις πολιτικές λιτότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.